10 λεπτά έχετε. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να εκφράσω την ικανοποίησή μας με τη συζήτηση που γίνεται για την ανάκτηση της ιστορικής μνήμης, έστω και εν μέρη, της Νέας Δημοκρατίας. Θυμηθήκατε σήμερα τον Κύριλο και τον Μεθόδιο. Θυμηθήκατε τον καπιτάν Γκώτα, τον Παύλο Μελά, παρότι δεν είχατε γεννηθεί τότε. Σιγά σιγά θα θυμηθείτε κι άλλους. Θα θυμηθείτε τον Γρηγόρη τον Λαμπράκη, θα θυμηθείτε τον Τζαρουχά, θα θυμηθείτε όσους έλεγαν ότι σε 10 χρόνια δεν θα θυμάται κανείς τίποτα για το όνομα Μακεδονία. Μου φαίνεται ότι είχε το ίδιο επώνυμο με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας αυτός που το έλεγε. Αλλά μετά την έκφραση δικής μας ικανοποίησης απέναντί σας, να πούμε ότι ζούμε πραγματικά κρίσιμες και ιστορικές στιγμές. Ζούμε ένα ρευστό διεθνές περιβάλλον και οικονομικά και γεωπολιτικά. Μια Ευρώπη που δεν έχει βρει συγκεκριμένη κατεύθυνση. Πολλές αιστείες πολέμων και εντάσσεων στην περιοχή μας. Και για λίγα λεπτά θα έλεγα να αφήσουμε την πρόταση της πιστείας, να αφήσουμε τις σκοπιμότητες που έχει, να απομειωθεί δηλαδή η επιτυχία της ιστορικής συμφωνίας της χώρας μας με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, να αφήσουμε τη σκοπιμότητα να απομειωθεί η τελευταία ψηφοφορία πριν λίγες ώρες για τα προαπαιτούμενα, για τη λήξη του προγράμματος, για την ανάκτηση της εθνικής κυριαρχίας που τα κόμματα που στηρίζουν τη δυσπιστία έδωσαν στους δανειστές, να αφήσουμε την επικράτηση της ακροδεξιάς στη Νέα Δημοκρατία και της λογικής, να αφήσουμε στην άκρη τις ακροδεξιές των δύο χωρών που χτυπάνε τη συμφωνία, να αφήσουμε τη σκοπιμότητα ότι θέλατε να δημιουργήσετε πρόβλημα στην κυβέρνηση για τους ΑΝΕΛ, αλλά δημιουργήσετε πρόβλημα στους δικούς σας συμμάχους μες στο Κοινοβούλιο, από ό,τι διαβάζετε, να τα αφήσουμε όλα αυτά για λίγα λεπτά και να δούμε μια οραματική εικόνα για τη γειτονιά μας, για τα Βαλκάνια. Δηλαδή, τι θα θέλαμε όλοι να έχουμε. Στην περιοχή που έχει βασανιστεί από αντιθέσεις, πολέμους, ψυχροπολεμικές κατευθύνσεις, πολλές δεκαετίες και εκατοντάδες χρόνια. Πιστεύω λοιπόν ότι θα ήταν θεμητό από όλους να θέλαμε στις βαλκανικές χώρες να έχουν δημιουργηθεί ή να προσπαθούμε όλοι να δημιουργήσουμε τις συνθήκες των χωρών της κεντρικής Ευρώπης. Δηλαδή, να περνάς από τη μια χώρα στην άλλη, χωρίς να αντιλαμβάνεσαι που είναι τα σύνορα, να υπάρχουν συνεργασίες, κοινές παραγωγικές δράσεις, καθημερινές μετακινήσεις, λίγα έξοδα για τους εξοπλισμούς, να μην υπάρχουν απομονωμένες περιοχές στα σύνορα χωρών, ό,τι δηλαδή βλέπουμε όταν πηγαίνουμε στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Και εκεί υπάρχουν αντιθέσεις και αντιπάθειες και ιστορικές, έτσι αν θέλετε, συγκρούσεις. Άρα, τι θα θέλαμε να κάνουμε? Θα θέλαμε σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα να ολοκληρώσουμε τους κάθετους άξονες στην Εγνατία που συνδέουν τη Βόρεια Ελλάδα με τις γειτονικές μας χώρες. Δηλαδή, να ολοκληρώσουμε τον κάθετο άξονα στη Ροδόπη, τον κάθετο άξονα στον Εύρο, να ξεκινάμε το τρίτο κάθετο άξονα της Θράκης στη Ξάνθη, να κάνουμε το δρόμο της Δράμας Αμφίπολης εκεί που είχατε ανακαλύψει το Μέγα Αλέξανδρο, για να λέμε για την ιστορική σας μνήμη. Θα θέλαμε επίσης να αναβαθμίζουμε το δρόμο από τη Θεσσαλονίκη προς τη Βουλγαρία, προς τον Προμαχώνα, προς τη Φύρομ, να έχουμε τελειώσει το δρόμο στην Κρυσταλλοπηγή, στην Καστοριά, να προχωράμε, τι θα θέλαμε λέμε έτσι, οραματικά. Θα θέλαμε να συνεχίζουμε το δρόμο από τα Γιάννηνα στην Κακαβιά, θα θέλαμε να προετοιμάζουμε το δρόμο από την Ιγουμενίτσα στη Σαγιάδα. Θα θέλαμε σε αυτή την οραματική εικόνα μία Βόρεια Ελλάδα που τα σύνορά της δεν θα ήταν οι εσχατιές της χώρας, αλλά θα ήταν η αρχή της ενδοχώρας των Βαλκανίων. Θα θέλαμε η μισή Βόρειο Ελλάδα να μην είχε καταντήσει, όπως και καταντήσει στις προηγούμενες δεκαετίες, ερυπωμένες περιοχές, χωριά φαντάσματα, δυσπρόσιτα εγκαταλειμμένα. Θα θέλαμε
τον Οκτώβριο του 2018 να τελειώνει στη σιδηροδρομική σύνδεση Θεσσαλονίκη δομένη η ηλεκτροκίνηση, να συνδέεται η Θεσσαλονίκη με την Αθήνα με ηλεκτροκίνηση, να συνδέεται με τη Φύρομ, τη Σερβία και την Κεντρική Ευρώπη. Θα θέλαμε να γίνεται η γραμμή Θεσσαλονίκη-Βέρεια-Φλόρινα, να προετοιμαζόταν για υλοποίηση Θεσσαλονίκη-Προμαχώνα, που είναι ο δεύτερος άξονας, να γίνει η σιδηροδρομική σύνδεση του λιμανιού και η οδική σύνδεση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Θα θέλαμε να προετοιμάζεται η ηλεκτροκίνηση Θεσσαλονίκη-Βέρεια-Έδεσα και η σύνδεση Γιαννιτσών και Αριδαίας. Θα θέλαμε να υπάρχει συμφωνία και να υλοποιείται για το Θεσσαλονίκη-Φλόρινα-Κρυσταλλοπηγή και Ποδράγαβετς. Θα θέλαμε να υπάρχει άξονα στα Δυτικά Βαλκάνια μέσω του Ίντερεκ. Θα θέλαμε να μιλούσαμε με τις τέσσερις χώρες, Αλβανία, Φύρομ, Βουλγαρία και εμείς, για σε μια τετραμερή, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη, που πιθανά να γινότανε πριν ένα μήνα, για υλοποίηση κοινών συστημάτων παρακολούθησης των οδικών δικτύων, για διαλειτουργικότητα, για δίκτυο υδατοδρομείων, για συνεργασία και παροχή τεχνογνωσίας και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για να ενταχθούν οι άνθρωποι. Να κάναμε κοινά συνέδρια το φθινόπωρο για τις συνδυασμένες μεταφορές. Θα θέλαμε να έχουμε τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις και να υλοποιούσαμε τις συνδέσεις με οπτικές ίνες. Θα θέλαμε λοιπόν σε αυτή την οραματική κατάσταση η Θεσσαλονίκη να είναι οικονομικό, παραγωγικό και πολιτιστικό κέντρο των Βαλκανίων, να έχει αντί για στρατόπεδα πάρκα, να έχει εμπορευματικό κέντρο, να συνδέεται με την Αθήνα, να έχει σιδηροδρομικές υποδομές, να έχει ιστορική μνήμη και μουσείο ολοκαυτώματος, να έχει συνδέσεις με την Κεντρική Ευρώπη, να έχει μετρό για να μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο και αστικές συγκοινωνίες. Ό,τι δηλαδή παλέψατε εσείς όλα αυτά τα χρόνια να μην υπάρχει. Αυτή λοιπόν είναι μια οραματική εικόνα για να ζήσουν τα παιδιά μας σε μια χώρα που δεν θα έχει ανασφάλεια, που θα έχει ανάπτυξη, που θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην περιοχή, που οι γειτονικές χώρες και οι γειτονικοί λαοί θα έχουν συμφέρον να βαθαίνουν και να διατηρούν τη συνεργασία, την ειρήνη και τη φιλία μαζί μας. Αυτή είναι η δική μας πολιτική. Αυτά που κάνουμε 3 χρόνια. Είναι ο δικός μας πατριωτισμός. Υπάρχει κι άλλος. Να έχουμε κλειστά σύνορα, να έχουμε μονοπάτια που συνδέουν τη χώρα μας, να μην συνδέονται τα λιμάνια, τα σιδηροδρομικά δίκτυα, ούτε καν με την Εγνατία, να διοργανώνουμε ομιλίες με κληρικούς, με πρώην στρατιωτικούς, με άλογα, με χλαμίδες. Σκεφτείτε να τα κάνει στην Κωνσταντινούπολη αυτά, τι θα λέγαμε. Να τραπουγγίζονται δήμαρχοι και πολιτικοί που δεν συμφωνούν. Να ξεχνάμε τις δολοφονίες και το παρακράτος της Θεσσαλονίκης, γιατί δεν είχαμε γεννηθεί τότε. Υπάρχει ο δικός σας πατριωτισμός, αυτό που προτείνεται, δηλαδή να διατηρείται η αντίθεση και η διανύεξη με τους γειτονικούς λαούς, ώστε κάποιοι να συνεχίσουν τη δοκιμασμένη συνταγή της ακροδεξιάς, τον αποβορά κίνδυνο, επανέλθουμε στον κομμουνιστικό κίνδυνο που έτσι μας απειλεί, στην εφιοπολεμική λογική που χώρισε τον ελληνικό λαό σε πατριώτες και μειοδότες, στους κοτζαμάνιδες, σε όλα αυτά που έχει ζήσει η χώρα και τα Βαλκάνια για δεκαετίες. Σε αυτά που απομονώνουν, απαξιώνουν, ξεχνούν τη μισή Βόρειο Ελλάδα, τις μπάρες λίγα χιλιόμετρα έξω από την Ξάνθη λίγα χρόνια πριν που σπούδαζα εγώ και πολλά άλλα. Ένα δίθεν πατριωτισμό που συντηρούσε και ευνοούσε συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα, συντηρούσε παλαιοκομματικούς μηχανισμούς, συντηρούσε παρακρατικούς μηχανισμούς και ανακύκλωνε συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα. Και άντε η Νέα Δημοκρατία έχει την ακροδεξιά πλευρά, έχει επικρατήσει με γιά της Μεγαρέτης. Οι άλλοι μεταρρυθμιστές που τη στηρίζουν και στηρίζουν και την πρόταση της πιστείας, είναι πραγματικά έτσι λυπηρό. Εμείς, αγαπητοί συνάδελφοι, τον πατριωτισμό μας δεν το βάζουμε στο πολιτικό παιχνίδι που θέλετε. Εμείς τον πατριωτισμό μας τον τιμάμε και με αγώνες και με ιστορικές συμφωνίες και με οικοδόμηση της ειρήνης, των συνεργασιών, της ιστορίας της χώρας μας, του προοδευτικού κόσμου και της αριστεράς. Και αυτή την πολιτική τη χειροκροτά όλος ο προοδευτικός κόσμος, σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον πλανήτη. Το χειροκροτά γιατί τιμά την ιστορία μας, τιμά όσους έχασαν τη ζωή τους
για τη χώρα, την ειρήνη και το μέλλον των παιδιών μας. Ευχαριστώ πολύ. Στο δευτερόλεπτο.